Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε και θα καλησπερίσω αμέσως τον κύριο Παναγιώτη Κομπογιαννίτη από το Σύλλογο Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και την πρόσκληση. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Πρόσφατα είχατε και εκλογές, γι' αυτό δεν σας είπα και ιδιότητα, γιατί δεν έχετε συγκροτηθεί σε σώμα. Ναι, ακόμα δεν έχουμε ξεχωρίσει. Ο παλιός ρόλος Γενικός Γραμματέας, ο παλιός ακόμα. Από εβδομάδα συγκρότηση νέου σώματος. Είχατε ανταπόκριση, είχατε προσέλευση. Ναι, μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή έχουμε και νέα άτομα στο νέα πρόσωπα, συγγνώμη, στο ΔΣ, νέα πρόσωπα στη Γενική Συνέλευση. Αυτό δείχνει ότι η εστίαση αρχίζει να ενώνεται και ότι τα προβλήματα χτυπάνε πλέον την πόρτα μας. Πολλά τα προβλήματα. Ναι, εντάξει, είναι... είναι αρκετά, γιατί έχουν έρθει και πολλές αλλαγές. Είναι αλήθεια. Το τελευταίο διάστημα ακούμε όλο αλλαγή σε εκείνο, αλλαγή στο άλλο. Και όλα ψηφιακά. Και όλα ψηφιακά. Και όλα ψηφιακά. Σε έναν κλάδο που, με συγχωρέσαμε, πριν κάποια δύο χρόνια δουλεύαμε μόνο με χαρτί και με στυλό. Ναι. Καλός ή κακός. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν τόσο γρήγορα. Και μιλάμε για μια εστίαση η οποία έχει διάφορους κλάδους. Δεν είναι ένας συγκεκριμένος κλάδος να πούμε ότι μπαίνουμε όλοι σε αυτό το κάδι και δουλεύουμε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εστίασης που πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και το βλέπουμε αυτό έτσι και αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και ο πελάτης περιμένει περισσότερο όταν πληρώνει με κάρτα, γιατί πρέπει αυτή η διαδικασία έγινε πιο δύσκολη. Αυτό τώρα με αυτό που κάνανε, συγγνώμη, με τα online, το καλοκαίρι είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Εγώ ποτέ δεν αντιμετώπιζα πρόβλημα με τα μηχανήματα, θέλετε στο σημείο που είμαι. Φέτος είχαμε πρόβλημα με το online, αυτό το πράγμα τώρα που γίνει. Δηλαδή και ο πελάτης καθυστερεί, πολλές φορές δεν περνάνε σωστά, πέφτει το σύστημα. Ναι. Δεν έχουμε και το πιο γρήγορο ίντερνετ στην Ελλάδα. Ναι. Και έχουμε ψηφοποιήσει τα πάντα. Πώς θα γίνει, δεν είναι κάπου λίγο να το δούμε για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε και τον πελάτη καλύτερα και να μην μένει πίσω το σύστημα και δίνουμε αφορμές για ελέγχους και διάφορα πράγματα αυτή τη στιγμή που είμαστε εκτεθειμένοι. Το καλοκαίρι πώς πήγε γενικότερα? Εντάξει, ήταν ένα καλοκαίρι όχι τόσο αυτό που θέλουμε, όχι τόσο θετικό όπως ήταν τα τελευταία χρόνια που βλέπαμε από τον Ιούνιο κόσμο, κορυφωνόταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ήταν πολύ μαζεμένο καλοκαίρι. Δηλαδή στην Καλαμάτα, πιστεύω, ειδικά η πόλη της Καλαμάτας που είμαι εδώ και βιώνω την πόλη, πρέπει να δουλέψαμε μόνο τον Αύγουστο. Η παραλία δηλαδή άρχισε να κινείται από τον Αύγουστο και μετά. Και όχι τόσο τα μαγαζιά, η κίνηση στα μαγαζιά. Απλά η κίνηση του κόσμου να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να περπατήσει στην παραλία, αυτό λογικό είναι έτσι που έρχονται διακοπές. Τα μαγαζιά είχαμε πρόβλημα. Και αν καθόντουσα στα μαγαζιά, η αγοραστική δύναμη του πελάτη δεν ήταν τόσο δυνατή όπως άλλα χρόνια. Και είναι λογικό. Μικρές καταναλώσεις. Λογικότατο, ναι. Λογικότατο. Σου λέει: κάνω διακοπές 5 μέρες, εντάξει, θα βγω και λίγο, δεν θα κάνω αυτά που έκανα κάποτε. Ναι. Και είδαμε έτσι και πολλούς επισκέπτες που την έβγαζαν και με ένα πρόχειρο φαγητό. Και στο χέρι ή νίκιαζαν βραχυχρόνιας μίσθωσης έτσι σπίτια προκειμένου να έχουν την κουζίνα και να μαγειρέψουν. Ακριβώς. Και δεν κατανάλωναν. Γιατί όπως έχω πει και σε πολλούς συναδέλφους αλλά και σε κόσμο που μιλάμε ότι μετά την πανδημία η εστίαση έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και έχει αλλάξει και το κοινό της εστίασης. Τι εννοώ, όταν είσαι 2 χρόνια κλεισμένος. Ο κόσμος βρήκε άλλους τρόπους να διασκεδάζει. Ξέρω εγώ, θα ψήσει σπίτι του, θα πάρει ένα κρασί σπίτι του, θα μαζευτούν οι παρέες. Και το καλοκαίρι και όλα οι βεράντες γεμίζουν που βοηθάει ο καιρός. Άρα, που καταλήγουμε, όταν θα βγούμε έξω, πρέπει ο κόσμος να περάσει πολύ καλύτερα που θα παίρναγε σπίτι του. Και στην ποιότητα που θα δώσουμε και γενικότερα στις παροχές των υπηρεσιών. Όταν λοιπόν η αγοραστική δύναμη του πελάτη πέφτει, εμείς κάθε πρωί πηγαίνουμε, εγώ για τα εστιατόρια θα μιλήσω, πάμε στη Λαϊκή να ψωνίσουμε και κάθε εβδομάδα. Τα ποιοτικά πράγματα ανεβαίνουν. Δεν θα περάσει και αυτό στο πιάτο του πελάτη. Άρα, ευχόμαστε σε μια κατάσταση να δυσκολευόμαστε. Γιατί άλλο πήγαινε 3-4 φορές, 2, θα πάει 1. Εμείς είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα. Ναι. Εμείς δουλεύουμε το σύστημα όπως δουλεύαμε κάποτε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μάγειρα στο μαγαζί, δουλεύει και περιμένει να κάτσουν στο 2 παρέες να φάνε. Γιατί έτσι έχουμε μάθει τον κόσμο. Ναι. Αυτό λίγο πρέπει να δούμε γενικότερα. Για να μπει και η εστίαση σε μια νορμάλ λειτουργία. Ναι, γιατί τώρα ουσιαστικά τα καταστήματα εστίασης γεμίζουν Παρασκευή, Σάββατο. Ναι, εντάξει, γιατί και την Κυριακή έχουμε μια πτώση. Η δυναμική αυτή είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι. Μεσημέρι, ναι. Μεσημέρι. Είναι γιατί και τα νοικοκυριά δεν περνάνε και εύκολα. Καθόλου. Όλοι έχουμε και σπίτι, δεν δυσκολίες, έχουμε μόνο μαγαζιά. Ναι. Όταν ανεβαίνει, σας είπα, το καλάθι στο σπίτι, πόσο μάλλον σε ένα μαγαζί. Αν πούμε ότι αλλάζαμε τιμές, θα έπρεπε να αλλάζουμε τιμές κάθε εβδομάδα. Εννοείται. Έχουν αλλάξει όμως οι τιμές. Εννοείται. Έχουν απορροφήσει και αρκετά τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν θα βγω ούτε να κλάψω, ούτε να φωνάξω, ούτε να γκρινιάξω. Όλοι περνάμε δύσκολα. Αλλά δούμε και λίγο την εστίαση. Ένα κλάδο που ξανά είπανε αρκετά μπερδεμένος από τη δημιουργία του και τη σύσταση, το πώς δουλεύει στην Ελλάδα. Να δούμε η εστίαση τι έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Από πανδημία και μετά. Και πώς πάμε να οργανώσουμε την εστίαση βία, θα λέγω, μέσα σε 6 μήνες. Ακόμα και τους αγιαλούς που έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Συμφωνώ 100%. Αλλά έχει τόσο βία και έχει να σφραγίζουμε μαγαζιά μέσα σε ζώνη. Είναι τραγική σαν εικόνα και μόνο.
Δυστυχώς και το είδαμε το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς, παντού, παντού. Παντού. Και στα μέρη μας και παντού. Και τώρα μπαίνει και η άλλη πλατφόρμα που θα καταγγέλουν το κοινόχρηστο χώρο. Ναι, το κοινόχρηστο χώρο οι πελάτες. Άλλο ένα θέμα αυτό. Εκνοείται, αλλά και πάλι έχει δίκιο ο πελάτης. Μάλλον ο κάτοικος της περιοχής, δηλαδή θέλει κάποιος να περπατήσει. Εκεί λοιπόν είναι που θέλει, αφού υπάρχουν λέω, και σύλλογοι στην πόλη μας, με ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στα μαγαζιά, που ξέρουν την κάθε περιοχή διαφορετικά, μπορούμε να κάνουμε συνάντηση με το Δήμο και να βγουν κάποιες νέες κανονιστικές που να επιτρέπει και στον συνάδελφο να δουλέψει σωστά και στο Δήμο να εισπράξει το ποσό που αναλογεί να πάρει, αλλά και στον κάτοικο της πόλης να μπορεί να κυκλοφορήσει στην πόλη του. Ούτε εμείς θέλουμε να δημιουργούμε πρόβλημα, να δουλέψουμε θέλουμε. Αλλά να υπάρχει μια κανονιστική νορμάλ για όλους. Αυτό έχω να πω εγώ σε αφορά. Από εκεί πέρα, εντάξει, το θέμα της καταγγελίας απλά πολλές φορές βοηθάει στο να τρέξουμε κάποια πράγματα. Να γίνουν κάποια πράγματα. Έτσι δείχνει η κατάσταση στη χώρα μας. Καλός ή κακός. Με την κάρτα εργασίας. Περιμένουμε. Περιμένετε ακόμα. Περιμένουμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις με. Γιατί ο σύλλογος ο δικός μας έχει δώσει και μεγάλο βάρος ψηλά που παίρνουν οι αποφάσεις σε Υπουργεία με email, με ανακοινώσεις που έχουμε κάνει σε διάφορους νόμους. Και έχετε κάνει και πολλές παρεμβάσεις έτσι. Προσπαθούμε γιατί είμαστε άνθρωποι που είμαστε μέσα στη δουλειά. Τα βλέπουμε. Δεν φωνάζουμε για άλλο λόγο. Φωνάζουμε για κάποια πράγματα που βγαίνουν, γιατί βγάζουν νόμους για μας κάποιοι οποίοι δεν ξέρουν καν συγγνώμη πώς δουλεύει η εστίαση. Ελάτε μια εβδομάδα στο κάθε ένα μαγαζί να δείτε πώς κινείται το μαγαζί και να φτιάξουμε μια φόρμουλα να κερδίζουμε όλοι. Το έχουμε ξαναπεί. Τώρα η ψηφιακή κάρτα στην εστίαση δεν μπορεί να λειτουργήσει τόσο εύκολα. Δεν γίνεται. Σας είπα αυτή τη στιγμή, εγώ έχω 4 ανθρώπους εκεί που είναι σε εισαγωγικά νεκρή ώρα να εξυπηρετήσουν. Πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν παράγουν έργο. Ναι. Το πιο απλό, ούτε χωρίς γκρίνια, χωρίς τίποτα. Ναι, στην ψηφιακή κάρτα, γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε αρκετά χρήματα κάτω από το τραπέζι και το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί η εστίαση δεν κάθεσε με βασικούς μισθούς. Η εστίαση χρόνια αυτό την ξεχωρίζει. Ότι πάμε να βγάλουμε 5 δραχμές περισσότερες, είναι πιο εποχιακό, είναι πιο εφήμερο, θα λέγαμε. Καλός ή κακός, ξαναλέω. Αλλά τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν και επαγγελματίες να στελεχώσουν τα μαγαζιά της εστίασης, πρέπει να δούμε τη φόρμουλα από την αρχή. Δεν γίνεται να παίρνει τα ίδια λεφτά ένας άνθρωπος που δουλεύει τώρα στο μαγαζί μου 15 χρόνια υπεύθυνος μπροστά με έναν συνάδελφό του που ξεκινάει τώρα 22 χρονών και κάνει κάποιες ώρες βοηθητικές. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πρέπει λίγο να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Εργαζόμενος βρίσκεται. Όχι. Πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι, κάποτε λέγανε ότι φταίει η εστίαση γιατί δεν πληρώνει. Εγώ θα πω ότι παντού σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν κακοί εργοδότες και καλοί. Είναι αλήθεια, ναι. Έτσι, το αφήνουμε στην άκρη. Η ιστορία τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι δεν φταίει μόνο η εστίαση. Δεν υπάρχει. Οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρω να ευχαριστούνται με κάποια άλλα. Ούτε προς τον τουρισμό, ούτε προς την εστίαση. Βλέπουμε ότι οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν. Φέτος άκουσα για επαγγέλματα τα οποία δεν πήγαινε καν το μυαλό μου, θα ψάχνουν να βρουν, δηλαδή συνεργεία αυτοκινήτου, να βρουν έναν άνθρωπο να δουλέψει, να συνεχίσει, να. Καταλάβατε πώς το λέω. Εγώ διάβασα και ότι και στο εξωτερικό ψάχνουν παντού, για παντού. Μηχανικούς αυτοκινήτων και μάλιστα με υπέρογκους μισθούς. Και είναι κάτι που έχουμε πει προς την κυβέρνηση, αν θέλετε προς τα αρμόδια υπουργεία, ότι τουλάχιστον για τη δικιά μας την κατηγορία και για τα ξενοδοχεία, αφού μιλάμε για μια χώρα, το λέμε, βαριά βιομηχανία τουρισμού, επιδότησε αυτούς που δουλεύουν το καλοκαίρι. Όχι να κόψει κάτι άλλο σε επιδόματα, αλλά επιδότησε και την εργασία των ανθρώπων που πρόκειται να δουλέψουν εποχιακή. Λέω εγώ μια ιδέα. Είναι ότι οι εποχιακοί δεν παίρνουν και όλο το επίδομα ανεργίας. Είναι και αυτό. Είναι πολλά. Ένα γι' αυτό λέω. Είναι κάποια λάθη, αν θέλετε, που υπάρχουν από το σύστημα. Είναι κάποια λάθη που έχουν κάνει κάποιοι συνάδελφοι. Γιατί πραγματικά, όπου κάποιος φωνάζει, δεν φωνάζει από μόνος του. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη. Ενώ έχουν πάει σε μαγαζιά που δεν έχουν πληρωθεί, δεν έχουν πάρει. Προφανώς. Δεν έχουν καλές συνθήκες εργασίας. Έτσι ακριβώς και εκεί θέλω εγώ το κράτος να τον κλείσει το συγκεκριμένο μαγαζί και να δουλέψει ο σωστός. Ο σωστός εργαζόμενος, ο σωστός εργοδότης. Καταλάβατε. Αλλά αυτά γίνονται πάντα με τη βοήθεια του κράτους. Βέβαια και μέσα στην πανδημία κάποιοι άλλαξαν και επάγγελμα. Εννοείται. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να συνεχίσουν σε κάτι που δεν υφίσταται. Ναι. Συνεπώς μειώθηκε και το προσωπικό γενικότερα. Και από ό,τι συγγνώμη, από ό,τι διαβάζω σε διάφορα στατιστικά και τέτοια, μέσα στην πανδημία πολλοί κόσμος πήγε στις μεταφορές, έτσι, στα delivery και όλα αυτά, γιατί ήταν και ένα επάγγελμα που ζητούσε εκείνο τον καιρό, πλήρωνε και λίγο καλύτερα. Τώρα θα έχουμε φορολόγηση και στο φιλοδόρημα. Έτσι είπανε, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω τι άλλο θα φορολογηθεί στην εστίαση, πραγματικά σας μιλάω. Μπορεί τώρα ένας επαγγελματίας της εστίασης να ανταπεξέλθει, γιατί είναι το ενεργειακό κόστος που έχει αυξηθεί, τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν αυξηθεί. Προσπαθείτε να απορροφήσετε αυτά τα κόστη, γιατί και ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε τονίσει. Μπορεί να επιβιώσει. Θα δείξει, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό που σας λέω. Μπαίνουμε σε ένα χειμώνα πολύ περίεργο. Δηλαδή, περιμένουμε, σας λέω, από εβδομάδα τη συγκρότηση του νέου σωμάτου, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα.
λειτουργίας πλέον, έτσι. Δεν είναι τώρα το να βγάλουμε 5, 10, 6. Δεν μιλάμε για το κέρδος. Μιλάμε για ζωτική σημασία και λειτουργίας κάποιοι συνάδελφοι. Και ξαναλέω ότι εμείς θέλουμε να μπει σε ένα ωραίο καλούπι εστίαση, αλλά όχι τόσο βία και όχι με το ξυπνάω ένα πρωί, βγάζω ένα νόμο χωρίς να ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό το νόμο. Πλέον και με τους συλλόγους που έχουν συσταθεί τα τελευταία χρόνια με το εστίαση κρίση, όπως ο δικός μας σύλλογος, ναι, είναι άνθρωποι που δουλεύουν, ξαναλέω, μέσα στα μαγαζιά. Δεν κάνουν συνδικαλισμό, δεν κάνουν καριέρα. Είναι μέσα στα μαγαζιά τους και είναι εδώ για να βοηθήσουν για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, και πρέπει να ακουστεί και η φωνή τους. Πρέπει να υπάρχει κάποιος μπροστά, να ακούγεται η φωνή, γιατί είναι πολλά τα θέματα και ανοίγονται κάθε μέρα. Δηλαδή, βλέπουμε όλο αλλαγές. Ακριβώς. Οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι είναι και μια δυσκολία και για τον επαγγελματία να τις ακολουθήσει και όλες. Εννοείται. Δηλαδή, μόνο τα λογιστικά που έχουν αλλάξει. Ναι. Πρέπει να έχουμε πλέον λογιστή μέσα στο μαγαζί. Από τα πιο μικρά πράγματα. Μια αλλαγή στο προσωπικό. Τα πάντα, πάντα, πάντα. Γι' αυτό λέω και γι' αυτό καλό είναι που υπάρχει ο σύλλογος και είναι και δυναμός ο σύλλογος, γιατί μπορεί κάποιος συνάδελφος να ενημερωθεί μέσα του συλλόγου. Γιατί εμείς έχουμε και μια συνομιλία που ανεβαίνουν και διάφοροι νόμοι που βγαίνουν να ενημερωθούν, για να μπορούν να ενοχλήσουν οι ίδιοι τον λογιστή. Έτσι, γιατί και οι λογιστές έχουν φτάσει οι άνθρωποι. Τι να προκάνουν. Τι να προκάνουν. Είναι πραγματικά πολλές οι αλλαγές και πρέπει είναι αυτό που λέτε ότι πρέπει σε καθημερινή βάση να το παρακολουθείτε. Ακριβώς. Γιατί γίνονται και οι έλεγχοι, βλέπουμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Έλεγχοι και πολλές φορές, καλός ή κακός. Δεν ξέρω. Κολλάει και το σύστημα και δεν μπορεί να γίνει και ο έλεγχος σωστά. Θα πω αυτό για να μην πω κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουμε βγει εκτεθειμένοι πολλές φορές από το σύστημα. Αντί για μια ώρα παραπάνω, λέω εγώ, ο εργαζόμενος, έβγαζε ο ελεγκτής ανασφάλεια. Μιλάμε για τρομερές διαφορές τώρα, έτσι. Σας είπα πως πριν, τώρα με τους παρόχους, όλα αυτά, δεν μπορούμε. Πολλές φορές πέφτει το σύστημα, δεν μπορούμε να κόψουμε τιμολόγια να βγάλουμε τις αποδείξεις. Αν μπει ένας έλεγχος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, προχτές μπήκανε πάλι να ελέγξουν οι άνθρωποι, κάποιοι δεν ξέραν ακριβώς πώς γίνεται το καινούργιο το ψηφιακό. Πρέπει όλα να γίνουν, σας ξαναλέω, όμορφα και ωραία, να κάτσουμε κάτω και τα ελεγκτικά όργανα και οι άνθρωποι του κράτους που θεσπίζουν τους νόμους, αλλά και εμείς, να μπορέσουμε να βρούμε μια φόρμουλα για να συνοηθούμε, ειδικά τον πρώτο καιρό. Γιατί τα προστήματα είναι. Τσουχτερά, βέβαια. Βέβαια. Τώρα, εσείς τι στόχο έχετε σαν νέο διοικητικό συμβούλιο? Σε πρώτη κατάσταση, είπα, ήταν να μπούμε σε ένα χειμώνα που είναι δύσκολο. Ήδη έχουμε κλείσει κάποια ραντεβού, δεν μπορώ ακόμα να τα πω. Είναι κλεισμένα τα ραντεβού στην Αθήνα με υπουργεία, θα ενημερωθείτε. Να δείξουμε ότι πραγματικά, αυτό σας είπα, δεν είμαστε κλέφτες απατεώνες και ότι θέλουμε η δουλειά μας να μπει σε ένα καλούπι, να ξέρουμε ότι είναι αυτό και πορευόμαστε με αυτό. Τουλάχιστον για 2-3 χρόνια. Μην αλλάζουν κάθε 2 μήνες νέοι νόμοι, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Να βγάλουμε κι εμείς λοιπόν ένα. Εισαγωγικά, συγγνώμη, ένα μπούσουλα να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε πώς θα γίνει η κατάσταση. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Μπαίνουμε πραγματικά σε καινούργιες καταστάσεις που δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει όλος ο χειμώνας. Και βέβαια, από την άλλη, πρέπει να διατηρήσετε και την πελατεία σας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουν και οι τιμές στα ίδια επίπεδα. Γιατί αν αυξηθούν. Με αυτό λέμε. Έστω και μία φορά που έβγαινε έτσι ένας οικογενειάρχης, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πλέον, συγγνώμη, έχουμε φτάσει σε σημείο να κρατήσουμε λίγο και την ψυχολογία μας, όχι μόνο τις τιμές. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε, πουλάμε σε εισαγωγικά και διασκέδαση στον κόσμο. Έχει να περάσει καλά. Βέβαια. Πρέπει λίγο να κοντρολάρουμε και τα προβλήματά μας για να ξαναβρούμε το μεράκι μας για τη δουλειά μας. Δεν είναι μόνο να ψωνίζουμε καλά προϊόντα, να ανανεώνουμε τους καταλόγους μας, να φέρνουμε νέα προϊόντα στον κόσμο, διάφορα event σε συνεργασία με τους συλλόγους και το Δήμο, να περνάει ο πελάτης καλά. Αλλά για να μπορέσει να δώσει αυτό, πρέπει να λύσει άλλα προβλήματα τα οποία είναι ζωτική σημασία πλέον για τη δουλειά σου. Γι' αυτό λέω ότι μπαίνουν σε ένα δύσκολο χειμώνα. Ξαναλέω, δεν λέμε για ένα ΦΠΑ που από 20 πάει 24% και να γκρινιάξουμε λίγο ότι θα χάσουμε κάτι. Μπαίνουμε σε καταστάσεις οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Πάμε να δουλέψουμε σαν Ελβετία για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Να είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό και είναι αυτό που λέτε, χρειάζεται στήριξη η όλη υπόθεση για όλους τους επαγγελματίες, γιατί είναι και κάποιοι που είναι έτσι και πιο μικρομεσαίοι, που θέλουν και αυτή μια βοήθεια, βέβαια, που θέλουν να επιβιώσουν. Και όπως λέω, για να μην σας κουράζω, εγώ όσο αφορά την γαστρονομία, γιατί εγώ εστιατόριο, ήρθα εγώ καλιά της γαστρονομίας. Δεν είμαι εγώ στο κέντρο της Καλαμάτας. Είναι ένα ταβερνάκι στο χωριό, που θα πάει Σαββατοκύριακο εγώ, εσείς να φάμε, να φάει από το φούρνο, να φάει το ψωμί, το τι. Αυτά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αυτή είναι η κληρονομιά μας και αυτό είναι και ο τουρισμός μας μεθαύριο. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τουρισμό. Εάν πάμε σε μια άλλη κατάσταση, όλα ανώνυμα, όλα μαζί, εντάξει, τότε δεν ξέρω πραγματικά. Ούτε θέλω να το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Είμαι λίγο ακόμα, ξέρετε, της κατάστασης του ρομαντικός. Ρομαντικό. Ναι. Γιατί πραγματικά η εστίαση είναι σημαντική για να έχουμε και αύξηση της τουριστικής κίνησης. Γιατί ο πελάτης. Στην εστίαση απευθύνεται, είτε για καφέ, είτε για φαγητό. Στα πάντα. Στα πάντα. Πόσες φορές έχετε πάει σε ένα μέρος και δεν έχετε κοιμηθεί καλά,
αλλά έχετε φάει τόσο ωραία, ναι, έχετε περάσει τόσο ωραία και θέλετε να ξαναπάτε. Που και η διαμονή είναι μεγάλο πράγμα. Απλά θέλω να πω αυτό που να τονίσω εδώ που λέτε ότι είστε. Μα φας ένα ωραίο ταβερνάκι, ένα ωραίο ψάρι, ένα ωραίο περιβάλλον και μια ωραία ατμόσφαιρα, γιατί είναι και η ατμόσφαιρα που πουλάμε. Έτσι, δηλαδή η εστίαση είναι και το hospitality που λέμε, η φιλοξενία. Και να το θυμάσαι για όλο το χειμώνα, να σου κρατάει δηλαδή το χειμώνα σου ζεστό. Βέβαια. Είναι σημαντικό. Και αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι και αυτές είναι ο ελληνικός τουρισμός. Τα. Πώς να το πω, για να μην ακούσετε και κάπως. Τα πολύ γκλάμουρ και όλα αυτά είναι για άλλες. Εμείς αυτό είναι. Αυτό δίνουμε. Δηλαδή να πας προς τη Γιάλοβα, να φας τα ταβερνάκια τα προστιακά, να περπατήσεις στη λιμνοθάλασσα, να δεις τοπικά δρόμενα. Έτσι νομίζω φτιάχνεις ένα μπραντ τουρισμού και προχωράς. Και τα έχουμε ξαναπεί οι δυο μας πάνω σε αυτό. Και αυτός είναι και ο στόχος τώρα. Έτσι ακριβώς. Διαφορετικά δεν έχει σημασία. Το να πάει ο ντόπιος να φάει ένα καλό φαγητό, βεβαίως και πρέπει και το χρειάζεται. Αλλά και ο επισκέπτης όταν έρχεται και φεύγει και λέει, είχα καλεσμένο κάποιον μια φορά που πήγε στη Λακωνία και το είπε στον αέρα. Πήγα, λέει, μηδέν εξυπηρέτηση, μηδέν φαγητό, μηδέν σε κάποιο. Όλο αυτό όμως έχει ένα αποτύπωμα στο τέλος για την περιοχή. Έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να. Όταν εγώ ανοίγω το μαγαζί και έρχεται ένας ξένος να φάει, ένας επισκέπτης να φάει, δεν εκπροσωπώ το κάρδα μου εκείνη τη στιγμή. Ναι. Προσωπώ την πόλη μου. Όταν το καταλάβουμε αυτό, όσοι είμαστε στο επιχειρήν, και ειδικά με το επιχειρήν που έχει να κάνει με τουρισμό και επισκέπτες, η πόλη μόνο να κερδίσει έχει. Δηλαδή σε αυτό είμαι κάθετος. Το να φάει το λαλάκι στο μαγαζί μου και τη σφαίλα ή στον κάποιο συνάδελφο και το ζητήσει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή οποιοδήποτε πόλη είναι, ή και στο εξωτερικό ακόμα, για μένα είναι κέρδος. Γιατί μεθαύριο θα μπορώ να βγάλω και άλλα τρία πιάτα με τη σφαίλα και το λαλάκι. Αυτό δεν καταλαβαίνουν πολύ. Το να φάει ένα ψάρι μέρα που θα βρει, γιατί αν ανέβουμε στη. Έχουμε τρομερή αγορά. Τρομερή αγορά. Και βρει να βρίσκω ψάρι. Και τώρα υπάρχουν και νέοι άνθρωποι στις κουζίνες που μπορούν να κάνουν με το φρέσκο ψάρι, να το κάνουν και λίγο διαφορετικά. Ναι. Και να δώσει τον πελάτη να φάει ένα πιάτο με διάφορες κουλτούρες, αν θέλετε, αλλά το προϊόν να είναι τοπικό. Ναι. Να μην είναι ένα ψάρι ξενόφερτο και να μην λέω άλλα ονόματα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα τα άλλα και να κάνουμε ένα focus σε αυτό. Γενικά σαν Ελλάδα, όχι μόνο σαν Μεσσηνία, εμείς εδώ στον τόπο και γενικά. Και έχουμε και ωραία τοπικά προϊόντα εδώ πέρα, ακριβώς, ποιοτικά. Και κάποιοι συνάδελφοι στην Ελλάδα ή κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουν κάνει δυνατά μπραντ, έτσι. Ναι. Λίγο πιο κάτω, η Κρήτη, λέω, ακούς Κρήτη. Εντάξει, ακούς Κρήτη και λες εντάξει. Αλλά αυτό σημαίνει να τρώμε και εμείς τα δικά μας προϊόντα. Ναι. Στην Κρήτη όταν θα πας, θα σου φέρουν την τζικουδιά, θα σου φέρουν το λαλάκι, θα σου φέρουν το ένθος. Δηλαδή σου φέρουν τοπικά προϊόντα αμέσως. Έχουν κάνει σαλιγκάρια γκουρμέ οι άνθρωποι, δηλαδή ναι. 100 χρόνια μπροστά. Ναι. Και έχουμε τόσο ωραία φαγητά, εμείς προσπαθούμε να τα περάσουμε στον κόσμο. Και πάει πελάτης κάτω να φάει, ή στην Αθήνα στα κριτικά εστιατόρια, να φάει τους κοχλιούς που λέμε εδώ. Ναι. Μπράβο τους, πραγματικά μπράβο. Μπράβο και πολύ, πρέπει να είναι και πολύ φιλόξενο και το προσωπικό. Ναι, γιατί ναι. Αυτό μετράει πάρα πολύ. Η φιλοξενία και η ευγένεια είναι ένα στοιχείο που το έχεις μέσα στην καρδιά σου όταν φεύγεις από ένα προορισμό. Εννοείται. Όταν όλο το χειμώνα, είσαι σε τσίτες και πας 5 μέρες να χαλαρώσεις και βλέπεις χαμόγελα και καλημέρες, δεν δεις τίποτα άλλο. Έτσι. Είναι οι καλύτερες διακοπές. Μάλιστα. Όλα είναι αλυσίδα λοιπόν και πρέπει όλη η αλυσίδα να συμβάλλει σε αυτό. Ναι. Και επειδή σας λέω έχουμε ένα ωραίο προϊόν σαν χώρα, καλό είναι αυτά να τα λύσουμε μπαμ-μπαμ. Ναι. Να κάτσουμε κάτω, να τα φτιάξουμε όλα και να ρίξουμε όλο το βάρος μετά στο προϊόν μας. Γιατί και τα τελευταία χρόνια, εντάξει, ακούμε για τον Ελευθέριος Βενιζέλος ότι έχει πτήσει, αλλά και φέτος ήταν γενικότερα μια σεζόν η οποία δεν ήταν όχι μόνο στην Καλάματα, και σε μεγάλα νησιά δεν ήταν καλά. Ναι. Έχουμε δυνατούς προορισμούς απέναντι ανταγωνιστικούς. Βλέπε Τουρκία, βλέπε Αλβανία που ανεβάζουν το επίπεδό τους. Άρα λοιπόν πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό που πάμε να φτιάξουμε, να το διαφυλάξουμε σωστά. Να λυθούν όμως, είπατε όμως, όλα τα εννοείται. Υπόλοιπα, τα διαδικαστικά, εννοείται. Γιατί αυτά είτε επιβαρύνουν. Και, ναι, μετά, συγγνώμη, είναι και μια τρύπα. Εννοώ ότι τι να το κάνω εγώ να έχω μια βαριά βιομηχανία τουρισμού και η κατανομή να μην γίνεται σωστά. Ναι. Για σας λέω, το θέλουμε και εμείς να φτιάξει μια ωραία κατάσταση. Και ο σωστός υπάλληλος να πληρώνεται και ο εργοδότης να είναι εντάξει και το κράτος να είναι εντάξει. Μην συνεχίσουμε σε μια κατάσταση απλά με αλλαγές. Άρα έχετε να διαχειριστείτε ως νέα διοίκηση αρκετά προβλήματα μέσα στο χειμώνα. Πάρα πολλά και χαίρομαι που μπήκανε και νέοι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Να μην φωνάζω μόνο εγώ. Θα τα πούμε και πάλι, θα έχουμε την ευκαιρία. Χαρά μας, πραγματικά. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κάθε φορά να είστε καλά, πραγματικά. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι.